Καλησπέρα και πάλι, είμαι ο Κίθο. Πάμε να παίξουμε άλλο ένα επεισόδιο στο Binding of Isaac. Λοιπόν, με ποιον θα παίξουμε με Τζούντα αυτή τη φορά. Λοιπόν, πρώτη φορά παίξαμε με τον Κάιν. Μια πολύ επιτυχημένη για άλλη μια φορά με τον Κάιν πορεία μας. Με Dr. Fetus νομίζω πως θέλοντας και μη επιτυχημένη θα είναι. Λοιπόν, πήραμε Growth Hormones. Μας δίνει ταχύτητα και ζημιά. Πάρα πολύ καλό αντικείμενο, ειδικά για αρχή. Διότι τα upgrade ζημιάς στους πρώτους ορόφους κάνουν πολύ πιο εύκολες τις μάχες μας. Οπότε αυτό τι σημαίνει, ότι πιθανόν να μπορούμε να κερδίσουμε τα boss πιο γρήγορα στην εμφανιστή και Devilin. Τώρα, παρόλα αυτά, με τον Τζούντας, επειδή έχουμε μία μόνο κόκκινη καρδιά και είναι πάρα πολύ εύκολο να χάσουμε, τα Devilin πιθανόν να τα αποφύγουμε, εκτός αν εμφανιστούν οι 9 ζωές. Όπου θα το πάρουμε και θα αυξήσουμε τις πιθανότητες μας. Bloody Penny, μια χαρά, καθόλου άσχημο. Χρειαζόμαστε όσο να είναι κόκκινες καρδιές να υπάρχουν. Μία βόμβα τώρα, καλό είναι να εμφανιστεί. Λοιπόν, η βόμβα τη χρησιμοποιούμε εδώ. Μία μπλε καρδιά να την έχουμε, καλό είναι να μπορούμε να αντέχουμε όσο πιο πολύ γίνεται. Α, χρησιμοποιήσουμε και τον Μπουκουμπλά. Τώρα κάνουμε πάρα πολύ καλή ζημιά. Δηλαδή σε άλλη μια φορά να εμφανιστεί και τον έχουμε. Λοιπόν, Mom's Lipstick, ανεβάζουμε την εμβέλειά μας. Πόσο μακριά βαράμε, μια χαρά. Συνεχίζουμε, εδώ πέρα θέλουμε να μην χάσουμε κόκκινες καρδιές, να εμφανιστεί Devil Room. Και όπως είπαμε, ελπίζουμε πιθανόν στις 9 ζωές. Αυτές είναι που θα μας σώσουν από την πιθανότητα να χάσουμε. Ότι έχουμε Bobby Bomb. Ας δούμε και στο Trap Room, θα το δούμε μετά. Πάμε απευθείας στο boss, ούτως ή άλλως είναι μικρός όροφος. Στο Curse Room δεν θα πάω, ειδικά τώρα που έχω και μπλε καρδιές. Ωραία, γέμισε και το Book of Belial. Εδώ πέρα θα κάνουμε τη δουλειά μας, όλοι σε μια ευθεία. Πάμε για το boss, κλειδί πήραμε, πάρα πολύ καλά. Και διπλό. Ίσως το χειρότερο boss που μπορούσε να μας εμφανιστεί. Γι' αυτό σαν ακριβώς το λόγο. Τι θέλουμε, θέλουμε να κερδίσουμε τον έναν και μετά και τον άλλον. Πάρα πολύ ωραία, άλλη μια μπλε καρδιά. Wooden Spoon, πάμε. Devil Room. Όχι, δεν μπορώ δυστυχώς να πάρω κανένα από τα δύο. Δεν θέλω να πάρω το like food και να μείνω με μπλε καρδιές. Οπότε φεύγουμε από εδώ. Στον επόμενο όροφο ίσως εμφανιστεί Angel Room. Ας τελειώσουμε με τις αράχνες. Ξέχασα να πω πως με το Bobby Bomb πήραμε και 5 βόμβες, το οποίο είναι κάτι πολύ καλό από τη στιγμή που δεν είχαμε καμία. Και πάμε για να δούμε το μυστικό δωμάτιο. Λογικά βρίσκεται εδώ αριστερά. Ναι, για να δούμε τι υπάρχει. Ναι, απλά θα το σκάσω. Το διαλύσω. Λοιπόν, ένα κλειδί. Δεν πάμε στο Curse Room, όσο και αν το θέλω. Θα πάμε στο Boss Trap Room, το ξέχασα. Μήπως πάρουμε κάποια άλλα αναλώσιμα αντικείμενα. Δεν θα με χαλούσε ένα dime, ας πούμε. Εντάξει, πήραμε κέρματα. Λίγο εκνευριστικό δωμάτιο αυτό, διότι εμφανίστηκαν δύο κύματα αντιπάλων. Και όσο να είναι, όσο περισσότεροι αντίπαλοι και αν είναι ακόμα και εύκολοι να είναι, εφόσον είναι πιο πολλοί, να το πω σωστά γιατί ούτε εγώ θα το καταλάβαινα. Όσο να είναι, σε μπερδεύει λίγο. Ωραία. Και πάλι Curse Room, δεν θέλω να μπω. Και πάμε για τον επόμενο όροφο, τον τρίτο όροφο. Μέχρι στιγμής το Growth Hormones είναι ό,τι καλύτερο έχουμε πάρει. Πάμε προς τα κάτω. Για να δούμε εδώ πέρα τι θα περιμένουμε. Είπαμε πρώτο και κύριο το boss, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις πιθανότητές μας για Devil Room ή Angel Room αντίστοιχα. Ελάτε εδώ. Το καλό είναι ότι κάνουμε πάρα πολύ καλό damage. Είναι χαρακτηριστικό βασικά του Τζούντας να κάνει πολύ damage.
έχοντας και τόσο λίγη ενέργεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι boss έχουμε να αντιμετωπίσουμε. The Husk. Εύκολο σχετικά boss. Από τη στιγμή που κάνουμε και τόσο καλό damage, δεν νομίζω να έχουμε θέμα. Ήδη σχεδόν τον έχουμε κερδίσει. Όπως είπα, καλό είναι να μην δεχτούμε καμία ζημιά. Μύγες, αράχνες και άλλες μύγες. Και δεν εμφανίστηκε τίποτα από τα δύο, ούτε Devin ούτε Angel Room, παρόλο που δεν χάσαμε καθόλου ζωή στον συγκεκριμένο όροφο. Δεν μας πειράζει, θα στηριχτούμε στον επόμενο όροφο, αρκεί να μην χάσουμε όλες τις μπλε καρδιές μας. Έλα τώρα. Πρώτη μας κάρτα, Stars. Θα πάω. Item Room. Και ένα εξαιρετικό αντικείμενο, Mutant Spider. Εδώ ευτυχώς δεν χάσαμε, δεν χτυπηθήκαμε μάλλον. Πολύ επικίνδυνο δωμάτιο αυτό, διότι αν μας ρίξουν από αυτά τα πράσινα πράγματα που ρίχνουν, τότε το πιο πιθανό είναι να χάσουμε μία ολόκληρη κόκκινη καρδιά ή μία ολόκληρη γενικά καρδιά. Για να δούμε εδώ πέρα τι έχουμε. Ας το ανοίξουμε. Μία μπλε καρδιά, καθόλου άσχημα. Και νομίζω ότι καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε τον Book of Delight. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τρία κύματα αντιπάλων. Έτσι, μπράβο. Τα οποία μας βγήκανε και πολύ εύκολα μέχρι στιγμής. Ναι, καλό είναι να μην χάσουμε όμως. Ωραία, και μια βόμβα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να μπούμε στο μαγαζί, αν και θέλω σίγουρα να πάμε. Στο guest room, ούτε εκεί θα πάμε. Θα ψάξουμε για το μυστικό δωμάτιο, μήπως μπορέσουμε και βρούμε τα χρήματα για να πάμε στο μαγαζί. Ή εδώ θα είναι, ή στο κάτω. Εδώ είναι. Α, το dime το οποίο ζήτησα. Λοιπόν, σίγουρα πάμε μαγαζί. Τι αντικείμενο θέλουμε? Κόμπας. Εγώ κόμπας θέλω. Ναι. Δεν παίρνουμε τίποτα, εννοείται. Όχι. Οπότε φεύγουμε από αυτόν τον όροφο. Τελειώσαμε και από Catacombs 1. Πάμε Catacombs 2. Αυτό δεν ήθελα. Τώρα, αν χτυπηθούμε πάλι, χάνουμε κόκκινες καρδιές. Κάτι το οποίο δεν το θέλουμε. Ωραία. Έχουμε Book of Belial. Φίστουλα σε πιο χαλαρή μορφή. Με το Mutant Spider κάνουμε πάρα πολύ καλή ζημιά, εφόσον ρίχνουμε και 4 δάκρυα. Αυτό ήταν ό,τι καλύτερο. Το δωμάτιο π.χ. το οποίο πιθανόν να μας δυσκόλευε όσο να είναι. Και τόσο απλά κερδίζουμε και τις αράχνες. Έλα. Ωραία. Στο μαγαζί θα πάμε εδώ πέρα και πάλι. Παρόλα αυτά βρεθήκαμε στο δωμάτιο του boss. Πάμε, έχουμε ένα χτύπημα, να δούμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Fallen. Αυτό ακριβώς ήθελα. Και η εμβέλειά μας είναι εξαιρετική. Λοιπόν, βρήκαμε ένα από τα καλύτερα αντικείμενα, Mom's Knife, και πάμε σε Angel Room, όπου παίρνουμε σκάπιουλα. Δύο φανταστικά αντικείμενα, κυρίως για το Mom's Knife είμαι χαρούμενος. Ένα αντικείμενο το οποίο δεν είχαμε βρει μέχρι στιγμής, είναι μέσα στα καλύτερα αντικείμενα. Αλλάζει εντελώς ο τρόπος παιχνιδιού μας από εδώ και πέρα. Γιατί δεν ρίχνουμε δάκρυα, έχουμε το μαχαίρι. Αυτό το μαχαίρι είναι υποτίθεται της μαμάς, γι' αυτό είναι τόσο δυνατό. Και τώρα πάμε, αν βρούμε κανένα δύο αντικείμενα τα οποία μας αυξάνουν τη ζημιά ή το range και τα tiers. Α, είδατε λοιπόν, ένας αντίπλος τον οποίο κερδίζεται πολύ δύσκολα με ένα χτύπημα από το Mom's Knife χάνει πανεύκολα. Left hand το θέλω, γιατί να μην το θέλω.
με αυτούς τους αντίπαλους θα, πιθανόν να έχω κάποιο θέμα. Λοιπόν, πάμε πρώτα item room. Anarchist cookbook, άχρηστο θα έλεγα. Οπότε παίρνω το book of Belial. Ίσως στο μαγαζί να υπάρχει κάποιο mini boss. Όχι. Το θέλω ή δεν το θέλω. Θα το πάρω για να πάρω απλά μία μπλε καρδιά. Θα δώσω δηλαδή 15 νομίσματα και μία μπλε καρδιά. Επιλογή μου, δεν πειράζει. Θέλω να το κρατήσω το Book of Belial. Σε δύσκολα boss ίσως μας φανεί εξαιρετικά χρήσιμο. Ξανά Angel Room, δεν πειράζει. Όχι, δεξιά πηγαίνουμε. Εάν υπάρχει arcade, θα πάρω σίγουρα τον Bloody Penny να δούμε αν πληρώσει η τράπεζα αίματος. Μέχρι στιγμής πάμε πολύ καλά, έχουμε βρει πάρα πολύ καλά αντικείμενα, τα οποία εάν αντέξουμε θα κερδίσουμε σίγουρα. Μας το πάρουμε, 10 βόμβες είναι. Δύσκολους αντίπαλους δεν θα βρούμε. Αυτοί δεν θεωρούνται δύσκολοι αντίπαλοι. Αυτό ακριβώς θέλουμε και εδώ πέρα αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Θα δούμε μήπως υπάρχει κάπου το μυστικό δωμάτιο, ίσως εδώ πέρα. Όχι, άρα θα βρίσκεται από αριστερά. Εδώ λογικά. Ούτε εδώ. Οπότε είναι εδώ πάνω. Κι όμως ήταν εκεί πάνω, οπότε μπορούσαμε να πάμε στο item room χωρίς τη χρήση κάποιου κλειδιού. Τέλος πάντων, ό,τι είναι. Συνεχίζουμε για τον πέμπτο όροφό μας. Έχουμε πάρει κάποια πολύ καλά αντικείμενα. Πάντως χρειαζόμαστε ζωή σίγουρα. Να μας προστατεύσει ίσως το Book of Shadows να μας ήταν πιο χρήσιμο από το Book of Belial. 10 δευτερόλεπτα προστασίας, κάνουμε πάρα πολύ καλό damage και πάμε στο Necropolis Excel. Κακό θα έλεγα, διότι θα μπορούσαμε να ανοίξουμε ένα ακόμα Angel Room με έτσι. Όπως και να έχει, θα βάλουμε εδώ πέρα μία βόμβα να ανοίξουμε το κόκκινο σντούκι. Μήπως και εμφανιστεί κάποιο αντικείμενο που δεν εμφανίστηκε. Εδώ με Mom's Knife, με ένα χτύπημα τα κερδίζουμε πανεύκολα. Οπότε ας πάμε από δεξιά. Θα είναι σίγουρα μεγάλος όροφος αυτός. Χάπια. Τι θέλουμε, Tears Up, Range Up, Health Up. Ίσως τα καλύτερα χάπια που μπορούσαμε να βρούμε. Δύσκολο δωμάτιο, παράξενο βασικά. Λοιπόν, εδώ πέρα θα το θέλαμε το Bloody Penny. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε, όπως είπα, μεγάλος όροφος. Δύσκολο δωμάτιο, ελπίζω να μας φανεί εύκολο. Με Mom's Knife. Ωραία, τελικά ήταν εύκολο. Έχουμε δύο item που να ανοίξουμε. Σίγουρα θα ανοίξουμε και το μαγαζί. The Book of Sin, κλειδί, βόμβα, δεν πειράζει. Παίρνουμε το νόμισμα και κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Λοιπόν, κόκκινη καρδιά. Εδώ πέρα κόντεψα όντως να χάσω. Δυνάμεις, δεν πειράζει, ανοίγουμε εδώ πέρα. Να πάμε στο κόκκινο σεντούκι. Συγγνώμη. Ήμουν σίγουρο ότι θα εμφανιζότανε. Mini boss. Παρ' όλα αυτά δεν περίμενα να ήταν ο Super Grid. Χάσαμε κάποια, βασικά πολλά νομίσματα χάσαμε, τα οποία δεν ξέρω αν έχουμε τον ίδιο αριθμό νομισμάτων μέχρι πριν. Δεν μας πειράζει. Πάμε κάτω. Ψάχνουμε δεύτερο item room. Θα πολεμήσουμε το πρώτο boss. Έχουμε δύο blood bank. Μακάρι να βρίσκαμε κόκκινες καρδιές τώρα. Τέλος πάντων. War. Δύσκολο. Ναι, δεν το ήθελα αυτό να χτυπηθούμε. Tube of meat.
έχουμε και λέμε, θέλουμε μπλε καρδιές, βασικά θέλουμε καρδιές για να αντέξουμε. Διότι χάσαμε τις μπλε καρδιές, οπότε αρχίζουμε σιγά σιγά και απειλούμαστε. Ωραία. Άλλο ένα νόμισμα. Και άλλη bloodbag. Τρίτη bloodbag μέσα σε ένα Excel όροφο. Δεν έχω καρδιές για να χρησιμοποιήσω, οπότε δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αυτό ακριβώς ήθελα να κάνω. Πάμε εδώ πέρα. Ναι, οκ. Okay. Μία μπλε καρδιά, αυτό που θέλαμε. Να νιώθουμε λίγο ασφαλείς. Πολύ εύκολα. Δεύτερη μπλε καρδιά είναι πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Χρησιμοποιήσουμε μία φορά εδώ πέρα. Μήπως και γινόταν το θαύμα και μας πλήρωνε. Το μισό χάρτη ελπίζω να τον έχουμε εξερευνήσει. Αν και δεν μου φαίνεται. Εδώ είναι λίγο δύσκολο το σημείο. Το σημείο. Το δωμάτιο. Αυτό θέλαμε να κάνουμε. Διότι μπορούσαμε να χτυπηθούμε πολύ εύκολα. Αυτό είναι άλλο ένα δύσκολο δωμάτιο. Για τον λόγο ότι ήταν συνεχώς. Ωραία. Η κάρτα είναι το The World. Θα το χρησιμοποιήσουμε στον επόμενο όροφο ή στον μεθεπόμενο. Ήρεμα εσύ. Ωραία. Μπορέσαμε σχετικά εύκολα και τους κερδίσαμε. Και εδώ πέρα κάναμε πολύ καλή δουλειά. Θα το ανοίξω. Μία μπλε καρδιά και μία βόμβα για ένα κλειδί, το θεωρώ δίκαιη ανταλλαγή. Τώρα τι πρέπει να κάνω, θα κάνω αυτό. Και μετά θα κάνω αυτό. Ωραία, πάμε item room να δούμε. Magnet. Άντε, ας το πάρουμε. Απλά μαγνητίζει και τραβάει τα αντικείμενα. Σαν ένα χάρτη. Είτε είναι καλά είτε άσχημα. Αυτό είναι το κακό του Mag, δηλαδή αν υπάρχει μια ενεργή βόμβα θα την τραβάει προς τα εμάς. Έλα εδώ. Library. Θα την ήθελα πάρα πολύ την βιβλιοθήκη. Μήπως βρούμε το Book of Shadows, το οποίο θα μας φανεί εξαιρετικά χρήσιμο. Και τι έχουμε εδώ. Έχουμε έναν ζητιάνο. Για να δούμε τι έχει να μας δώσει ο ζητιάνος. Μία βόμβα. Map ίσως. Habit. Πάρα πολύ καλό και το Habit, αλλά κυρίως για το Book of Shadows. Γιατί. Χρησιμοποιούμε για 10 δευτερόλεπτα. Εάν δεχθούμε damage, το χρησιμοποιούμε μετά για άλλα 10 δευτερόλεπτα. Που σημαίνει ότι μια φορά θα χτυπηθούμε και μετά θα μπορέσουμε να κερδίσουμε. Λοιπόν, ας το πάρουμε αυτό. Guest room, δεν ξέρω αν θέλω να μπω. Προτιμώ να ψάξω να βρω ένα κλειδί. Εδώ πέρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την bloodbag για να μπούμε στο boss trap room. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό αυτό. Ωραία. Έγινε με τον εύκολο τρόπο. Μία κόκκινη καρδιά. Βασικά αυτή την κόκκινη καρδιά πρέπει να την αφήσω για μετά. Από την αλήθεια θέλω να πάω στη βιβλιοθήκη, δεν θέλω να πάω guest room ούτε boss trap room, ώστε να έχουμε τον κίνδυνο να χτυπηθούμε, να χάσουμε μετά, όχι να χτυπηθούμε. Λοιπόν, το κλειδί σίγουρα βιβλιοθήκη. Τρέχοντας. Να δούμε τι υπάρχει. Ας υπάρχει Book of Shadows. Όχι, δεν υπάρχει Book of Shadows. Υπάρχει Telepathy for Dummies και Master Manual. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε με τη μαμά. Δεν μπαίνω πουθενά αλλού. Λοιπόν, με το που πω, εννοείται Book of Belial. Αν χτυπηθούμε, θα ξαναδοκιμάσω να το ξανενεργοποιήσω. Μήπως πολλαπλασιάζεται η αναβάθμιση στη ζημιά που μας κάνει. Αν και δεν το νομίζω.
Παρ' όλα αυτά δεν χάνω κάτι. Να το κάνω. Η μάχη σίγουρα θα είναι εύκολη εφόσον έχουμε το Mom's Knife. Κάνουμε πολλή ζημιά. Λοιπόν, πάμε. Βλέπετε για μόλις σας πόση ζημιά κάνουμε. Και με τρία χτυπήματα μπορέσαμε και κερδίσαμε. Πήραμε και ένα HP. Φεύγουμε. Womp 1. To the world. Και πάμε από εδώ. Εδώ πέρα τι θέλουμε. Για άλλη μια φορά να μην χάσουμε μπλε καρδιές. Υπάρχει περίπτωση να εμφανιστεί κάποιο Devil Room ή Angel Room. Να δούμε κατά πόσο είναι εφικτό αυτό. Ναι. Ωραία. Με τέτοια δωμάτια, όχι, ωραία, τα πέφυγα. Με τέτοια δωμάτια είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Λοιπόν, έχουμε και το Ankh. Σε περίπτωση που χάσουμε να εμφανιστούμε ως Blue Baby με τρεις μπλε καρδιές. Ωραία, μπορέσαμε, τα αποφύγαμε. Εύκολο. Δωματιάκι, μπαμ μπαμ, άλλο ένα εύκολο δωματιάκι. Και πάμε για τον boss όπου θα αντιμετωπίσουμε Conquest. Active. Hey. Εύκολα. Για άλλη μια φορά δεν εμφανίστηκε κάποιο Angel Room ή Devil Room. Τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε. Πάμε από πάνω αυτή τη φορά. Κακώς βασικά πήγαμε από πάνω. Ναι, κακώς χτυπηθήκαμε. Οκ, τώρα. Ωραία, το κάναμε το κολπάκι μας. Έλα τώρα. Και από εδώ διέξοδος πάμε από δεξιά. Μπλε καρδιές δεν έχουμε. Το οποίο τι σημαίνει. Ναι, αυτό δεν ήθελα να γίνει. Έλα τώρα. Έχουμε χάσει ήδη την πρώτη κόκκινη καρδιά μας. Α, τώρα έχουμε και Super Wrath. Αυτές τις βόμβες δεν τις θέλουμε καθόλου. Διότι μας ακολουθάνε και είναι πολύ πολύ εκνευριστικές. Ωραία, λοιπόν, άλλη μισή καρδιά, πάμε κάτω. Για να δούμε τι έχει. Μία μπλε καρδιά, κάτι είναι γι' αυτό. Από το τίποτα. Βάλουμε και μία βόμβα εδώ πέρα, μήπως υπάρχει κάτι. Σιγά μην υπήρχε. Θα βάλουμε εδώ πέρα, που λογικά θα υπάρχει. Μα όχι, δεν το θέλουμε το Bob's Rotten Head. Θα το χρησιμοποιήσουμε να ανοίξουμε τρύπα για να πάμε προς τα αριστερά, ελπίζοντας να βρούμε το Boss Room. Λοιπόν, τι έχουμε, έχουμε δύο Sloth. Αυτή θα μας αφήσει λογικά κάρτα. Τι κάρτα είναι αυτή, είναι Two of Hearts και Justice. Εννοείται το Justice και το Hearts το κρατάμε μαζί μας. Ωραία. Ναι, εδώ πέρα αρχίζουν λίγο και μπερδεύονται τα πράγματα. Έλα ήρεμα κι εσύ. Και λοιπόν, θα πάμε κλασικά. Στο τελευταίο σημείο που δεν έχουμε πάει, εκεί πέρα θα βρίσκεται. Θα τα ανοίξω, γιατί να μην τα ανοίξω. Και καλά έκανα κιόλας. Ήταν ίσως ό,τι καλύτερο μπορούσε να μας δώσει. Ξανά στο ίδιο σημείο, όχι.
Εδώ πέρα θα πολεμήσουμε την καρδιά της μαμάς. Να δούμε τώρα. Οπ. Να δούμε εδώ πέρα τι υπάρχει. Για κανένα λόγο. Το Tove Hearts θα το κρατήσουμε για τον Isaac πιθανόν, εάν φτάσουμε κιόλας. Ναι. Έχουμε και λέμε. Το κλασικό μας κολπάκι. Λοιπόν, και δύο χάπια. Τι μπορεί να είναι αυτά τα χάπια, για να δούμε. Balls of Steel. Να πω την αλήθεια, δεν θέλω να πάρω το άλλο το χάπι, γιατί φοβάμαι ότι θα είναι κάτι κακό. Ναι, κάτι ήξερα, δεν πειράζει. Πήραμε μία μπλε καρδιά. Πάμε για Mom's Knife. Ναι, κακό αυτό που έκανα. Και νομίζω πως θα κερδίσουμε πολύ πολύ εύκολα. Λοιπόν, πάμε να πολεμήσουμε με τον Isaac. Πάμε από δεξιά. Μου καλάρες. Εμένα μου άρεσε, παρόλα αυτά ήταν αδιέξοδος. Θα πάμε, εννοείται. Η κάρτα είναι Lovers. Ας την αφήσουμε εδώ πέρα. Άλλο ένα HP up. Εδώ έγινε ένας ψιλοχαμός. Ωραία. Αυτό που μας ενδιέφερε κερδίθηκε. Άψογα, πάμε να συνεχίσουμε πάνω. Ναι, οκ. Okay. Δεν μου αρέσει που χάνω τόση ενέργεια. Ωραία, πήραμε τις κόκκινες καρδιές. Πάμε να συνεχίσουμε. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να παίξω γεμάτος με τον Isaac. Δηλαδή έχω τη δυνατότητα να χάσω μία ακόμα κόκκινη καρδιά εδώ πέρα. Και λοιπόν πάμε να παίξουμε με τον Isaac. Book of Belial, εννοείται. Και πάμε για damage. Το καλό είναι ότι χτυπάμε πολύ λίγες φορές, αλλά κάνουμε μεγάλο damage. Το οποίο σημαίνει ότι δεν βγάζει πολλά δάκρυα ο Isaac. Και τόσο απλά βρεθήκαμε στην τρίτη του μορφή και κερδίσαμε εξαιρετικά γρήγορα, εξαιρετικά εύκολα με τον Τζούντας. Και αυτό είναι το τέλος του επεισοδίου. Ευχαριστώ πολύ όλους που παρακολουθήσατε. Ελπίζω να τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.